Προβλήματα δημιουργούνται στο έργο τη επέκταση τη οδού άρθρων από το στρατόπεδο Στεφανίδη μέχρι την οδό Αθελοντή Εμοδότη, λόγω τη καθυστέρηση των έργων που απαιτούνται μέσα στο στρατόπεδο. Πρόσφατα, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έκανε δεκτό το αίτημα τη εργολήπτερη κοινοπραξία για τη διάλυση τη σύμβαση του έργου, καθώς η εργασία στο στρατόπεδο Σταφανίδη, γιατί η μετακίνηση των δικτύων και των κτηρίων που είχε ο στρατό στο τμήμα που θα διέλθει ο δρόμο δεν έχουν ολοκληρωθεί και καθυστερούν στην αποπεράτωση του έργου. Σύμφωνα με την προϊσταμένη των τεχνικών υπηρεσιών Καταρίνα Μανά, η καθυστέρηση οφειλέται όπω αποτυπώνεται και στη σχετική απόφαση στι ιδιαίτερα χρονοβόρε γραφειοκρατικέ διαδικασίε των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στρατού και ΟΤΕ για να μετακινηθούν τα δίκτυα κοινή ωφέλεια, παρότι αυτά εγκρίθηκαν ω υποέργο τη μεγάλη εργολαβία. Από την πλευρά τη, η κοινοπραξία του έργου δεν προτίθεται να διακόψει την κατασκευή του, αλλά κυρίω να διασφαλίσει τα συμφέροντά τη Καθώ οι καθυστερήσει για τι οποίε δεν ευθύνεται αυξάνουν το κόστο κατασκευή, γεγονό απρόβλεπτο που δεν μπορούσε να συνυπολογιστεί κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού. Όπω σημειώνει η κυρία Μανά, ο Δήμο θα ζητήσει άμεσα τη ματέωση τη διάλυση τη σύμβαση και θα πρέπει να εφαρμόσει την πληρωμή θετικών ζημιών στην κοινοπραξία, προκειμένου να μην ανακοπεί η πορεία του έργου. Σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους φορείς, η διαδικασία, αν και σπάνια, είναι αυτή που προβλέπατε και δεν θα προκαλέσει σημαντική καθυστέρηση ή ματαίωση του έργου της επέκτασης της οδού Σάρδεων.